ταξίδι σε φόντο μπλε είναι μια νέα αρχή μετά από ένα πολύ γρήγορο ξεκίνημά μου σαν καλλιτέχνης. Σχεδόν μετά τον πρώτο δίσκο, 5 μήνες περίπου, που συνάντησα τον Νίκο, είχε αρχίσει να μετρώει από μέσα μου η προσπάθεια να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό από τις ρόκα πειραίες που είχα τόσα πολλά χρόνια. Το καλοκαίρι του 12 περίπου με πλησίασε και μου είπε, κάπου βρεθήκαμε έξω παρέα και μου είπε ότι θέλει να κάνει το δεύτερο CD. Αλλά ήθελε να είναι ένα CD το οποίο να μην μπλέξει με πολύ κόσμο, με μουσικούς, με στούντιο κτλ. Να το κάνουμε μόνοι μας. Επειδή εγώ ασχολούμαι από παλιά με το MIDI, ήταν μια πρόκληση για μένα να κάνουμε κάτι εξ ολοκλήρου οικιακό και MIDI. Ο Νίκος μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσω να κάνω πράγματα τα οποία ίσως να χρειαζόταν να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να τα μπορέσω να τα καταφέρω. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ουσιαστικά είναι ένα άλμπουμ συναισθημάτων, γραμμένο τα 2 τελευταία χρόνια περίπου και βασίστηκε πάνω στις ψυχολογικές αναζητήσεις μου για κάποια ζητήματα που αφορούν την κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια, τη σύγχρονη εποχή. Το ταξίδι μας βγήκε πολύ ευχάριστο, μας άρεσε πάρα πολύ μια πρώτη έτσι, το πρώτο αποτέλεσμα, ας πούμε, την πρώτη επεξεργασία που έγινε. Και από αυτό μετά κρίθηκε και πώς θα συνεχίσει όλη η παραγωγή. Δηλαδή, όλα τα κομμάτια μείναν σε ένα ύφος, σε μια ενορχίστρωση, σε μια επιλογή οργάνων, δηλαδή, σαν αυτή που είχε το ταξίδι. Μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και νομίζω ότι με εκφράζει απόλυτα. Μου άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία του, μου άρεσαν πάρα πολύ οι στίχοι του, οι μελωδίες ήταν πάρα πολύ δυνατές και ακόμα και η αρμονία που χρησιμοποιήσε στην κιθάρα ήταν μια αρμονία που φάνηκε να ψάχνει κάτι παραπάνω από τα κλισέ. Το άλμπουμ έχει 10 κομμάτια, 9 με ελληνικό στίχο και 1 με ξενόγλωσσο στίχο αγγλικό και είναι ένα συνοθήλευμα ποιήσεις, απόψεων και προτάσεων. Κοίτας τριχύρω, μαύρη σκόνη, σκόρπια κομμάτια της ζωής μας που πετάς. Είσαι μοναχή και σε πληγώνει αυτή η ζωή δεν φτιάχτηκε για μας. Το πιο συγκινητικό κομμάτι στην όλη παραγωγή ίσως είναι η Ειρήνη Σκανδάλου. Είναι μια εκπληκτική τραγουδίστρια, είναι χρόνια επαγγελματίας και με πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο κορίτσι, με μια φωνή η οποία έχει πάρα πολλές δυνατότητες σε πολλά είδη. Να ευχαριστήσω και την Ειρήνη τη Σκανδάλου που μας βοήθησε πάρα πολύ στα φωνητικά. Ήταν πραγματικά η συνεργασία της με τον Νίκο και οι ερμηνείς της ήταν καταπληκτικές. Να ευχαριστήσω τον κάθε άνθρωπο που βοήθησε, όλους όσους άκουσαν και να προκαλέσω αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι δεν ακούγονται πια καινούργια πράγματα στην ελληνική μουσική να ακούσουν το άλμπουμ αυτό. Το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ είναι «Η Γαλήνη». Ένα τραγούδι, ένα ποίημα μάλλον που έγινε τραγούδι, το οποίο το μελοποίησα για τις ανάγκες του άλμπουμ. Είναι ένα τραγούδι συγγνώμης, το οποίο εκφράζεται με το δικό του τρόπο, με τεράστια ευαισθησία. Αύριο με θυμώνει και γελώ. Θυμάμαι και λυπάμαι που είσαι μόνη σου.
Κλατά παράξενα σε ένα νοσταλγό. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ονειροπαγίδα. Είναι το κομμάτι που αρέσει περισσότερο στον κόσμο, γιατί είναι ίσως πιο κοντά σε ακούσματα τα οποία ο κόσμος έχει συνηθίσει να ακούει περισσότερο. Έχει αισθητά ροκ επιρροές και στιχουργικά αναφέρεται στο φάντασμα της παλιάς σχέσης, αυτής που σε κλονίζει, έστω και μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί λυπάσαι αφού άργησες για μας κι αγάπης όνειρα θυμάσαι. Χώρια που ζήσαμε βιάστηκες να πας, σωθήκαν όλα μου και να σε. Το Μόναχο ίσως είναι η μπαλάντα που περνάει το πιο βαθύτερο νόημα στο άλμπουμ. Μιλάει για ένα θέμα που μας καίει, ένα προσωπικά δηλαδή με έχει αγγίξει, το έχω βιώσει κιόλα. Μιλάει για τη σύγχρονη μετανάστευση, για τον κόσμο που αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, για τους επιστήμονες μάλλον που αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και να ζητήσουν στο εξωτερικό μια καλύτερη μοίρα. Σαν αφορμή στάθηκε η φυγή από την Ελλάδα ενός φιλικού ζευγαριού και η επίσκεψη που έκανα στη Γερμανία για να τους δω από κοντά. Νομίζω ότι ήταν μια τραυματική εμπειρία και οι στίχοι του τραγουδιού την εκφράζουν απόλυτα. Ήταν εκείνο το λεπτό, το αρώμα σου το πικρό. Γκρίζες μέρες στο Μόναχο. Ένα μικρό αντίο. Είναι ένα funk, μπορώ να πω, κομματάκι, το οποίο μιλάει για τον παροδικό αποχωρισμό. Έχει σαν φόντο τους μικρούς χωρισμούς. Αυτούς δηλαδή που ξέρεις ότι στο τέλος θα οδηγήσουν πάντα σε κάτι καλό. Πες μου που θα σε και θα έρθω. Το τραγούδι του χειμώνα είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι από άποψη ήχου που υπάρχει στο άλμπουμ. Υπάρχει το χαρακτηριστικό ενός ακορντεόν, το οποίο με το που ξεκινάει το κομμάτι σε συνεπέρνει. Και σαν κύριο όπλο έχει την ευαισθησία. Ένα τραγούδι μοναξιάς μες στο χειμώνα. Να σου χαρίσω θέλω από κάπου μακριά. Να νιώθεις πως υπάρχουν μέσα σου κι ας είμαι τόσο μακριά. Πες ό,τι θες. Ένα ρυθμικό κομμάτι, το οποίο έχει κάτι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Στο άλμπουμ ίσως είναι το πιο αφαιρετικό, μπορώ να πω, αλλά κατά βάθος έχει στοιχεία τα οποία πρέπει να προσεχθούν. Είναι πολύ αγαπημένο μου κομμάτι και το έγραψα σε μια εποχή που δεν τα πήγαινε και πολύ καλά με τον εαυτό μου. Ξέρω μονάχα πως τελειώνει, πως θυσιάζομαι στο τώρα για το χτες. Ο κόσμος μέσα στη συννεφιά είναι ένα τραγούδι που μιλάει για το πρόβλημα της ένταξης σε μια νέα κοινωνία μετά από μια αναγκαστική μετακίνηση. Είναι κάτι το οποίο έχω βιώσει πριν πολλά χρόνια και όχι μόνο με προβλημάτισε, μάλλον με στιγμάτισε και αναγκάστηκα να φύγω για μια ακόμη φορά. Ίσως ο στίχος του να είναι λίγο σκοτεινός και να περνάει μια εικόνα απογοήτευσης, αλλά στο τέλος τα πράγματα πήγαν καλά.
άγνωστους τόπους μόνο με λέξεις αγκαλιά. Κάνω ταξίδια σε διαστάσεις του μυαλού σου. Η σκόνη είναι το δεύτερο τραγούδι που έχω γράψει στη ζωή μου. Έχει... γράφτηκε περίπου το 1998 και είχε μείνει στην άκρη για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχει ροκ χαρακτηριστικά, γιατί εκείνη την εποχή ήμουνα και εγώ οπαδός της ροκ. Ίσως το πιο δυναμικό από όλα τα κομμάτια του δίσκου. Κοίτα στριχείρω, μαύρης η σκόνη, σκόρπια κομμάτια της ζωής μας που πετάς. Το Darkness είναι το κομμάτι του δίσκου που έχει αγγλικό στίχο. Γράφτηκε με αγγλικό στίχο γιατί βιώθηκε σε μια άλλη χώρα. Και εφόσον υπάρχει ευχέρεια του αγγλικού στίχου, ήταν για μένα μια πρόκληση να γράψω κάτι πάνω σε αυτό. Έχει μια διαφορετική ατμόσφαιρα σε σχέση με τα άλλα κομμάτια και είναι και ο λόγος που μπήκε σαν bonus track. Depriving me, my masterpiece, and leaving me here in the darkness. Το ταξίδι σε φόντο μπλε θα χαρακτηριζόταν το τραγούδι της ζωής μου, γιατί με αντιπροσωπεύει 100%. Είναι μια εσωτερική αναζήτηση, ένας διαρκής πόλεμος με το μέσα μου κόσμο και μάλλον θα έλεγα τον εσωτερικό μου ψυχικά διαταραγμένο κόσμο σύμφωνα με τα πράγματα τα οποία γίνονται αυτή την εποχή και προσπάθησα να εκφράσω τις τάσεις φυγής μου μέσα από το τραγούδι αυτό. Δεν ξέρω αν καταφέρνω να πετύχω τελείως αυτό που ήθελα να βγάλω, αλλά οι τάσεις φυγής κάποιες φορές έχουν διαφορετικό δρόμο και μπορεί να είναι φυγή μέσα από τον εαυτό μας, κάπου στο άγνωστο, ίσως λίγο μακριά, αλλά και πολύ κοντά. Με ένα ταξίδι σε δρόμους μπλε, η μέρα χαράζει και με τρομάζει. Σε ποια στεριά θα φτάσω ουρανέ, πηξίδα μου ο χρόνος που με προστάζει. Με ένα ταξίδι σε φόντο μπλε, μες στον ορίζοντα ζωή μοιάζεις με κλέφτη. Μαύρα σαν κύκλοι των ματιών οι συνέχειες, κι όλες οι σκέψεις